Πάμε να συνεχίσουμε. Ξεκινήσαμε Παρίσι, πάμε Βρυξέλλες. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Αργυρόπουλο. Είπαμε στο φινάλε της εβδομάδας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο πρώτο μέρος και θα μιλήσουμε με Έλληνες του εξωτερικού, με κριτικούς του εξωτερικού. Ο κύριος Αργυρόπουλος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας των Βρυξελών. Να σας καλησπερίσω. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Και εγώ λέω καλησπέρα και σε όλους την όμορφη Κρήτη. Ξέρετε, είναι, οι Βρυξέλλες είναι ένας ιδανικός προορισμός για το χειμώνα. Ναι. Συμφωνείτε, χριστουγεννιάτικος γενικά. Πάρα πολύ. Φυσικά, αλλά φέτος για τις γιορτές που θα γίνουν στην πόλη, ναι. Αυτό που λένε plaisir d'hiver, δηλαδή χριστουγεννιάτικες γιορτές, θα είναι μόνο για εμβολιασμένους ή με, πώς το λένε, με τεστ. Α, δηλαδή όποιος θέλει να, να συμμετέχει και να γίνει μέρος της γιορτής, θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί ή να έχει νοσήσει ή να έχει κάνει τεστ. Ναι, γιατί θα έχει συνοστισμό όπως και να το κάνουμε. Θα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα μείνουν απ' έξω, θα αποκλειστούν δηλαδή, δηλαδή ανεμβολίαστοι το ποσοστό. Πού κυμαίνεται. Μάλλον, δεν ξέρω, το καθένας αν θέλει να πάει στη γιορτή θα πάει να κάνει ένα τεστ. Κύριε Αργυρόπουλε, μια και λέμε για γιορτές, έχουν φορέσει οι Βρυξέλλες τα γιορτινά τους, ετοιμάζεστε έτσι για τα Χριστούγεννα. Όχι ακόμη, σε λίγο να βρίσκομαι σε ένα δρόμο εδώ. Για να δούμε λίγο, αν μπορεί να γυρίσει λίγο η κάμερα. Οπα, να τη γυρίσουμε. Θα προσπαθήσουμε λίγο εκεί να γυρίσει λίγο η κάμερα. Να. Α, μπράβο, τέλεια. Και είμαι απέναντι από σε ένα μαγαζί το οποίο πουλάει κάναβη, μάλλον κριτική. Βέβαια, μάλιστα. Ναι. Βλέπετε ότι, ας πούμε, στην περιοχή που είμαι, δεν χρειάζεται να φοράς τη μάσκα, φυσικά σε αυτόν τον κεντρικό δρόμο ίσως, ναι. Σε όλα τα μαγαζιά που μπαίνει ο καθένας μέσα θα πρέπει να έχει μάσκα. Ναι. Δεν χρειάζεται χαρτί για τα... ότι είσαι εμβολιασμένος ή οτιδήποτε, μόνο τη μάσκα. Κύριε Αργυρόπουλε, πού βρίσκεστε, σε ποια γειτονιά, γιατί βλέπω έτσι πολύ ωραία σπίτια, πολύ ωραίο δρόμο. Α, ναι, είναι το ωραίο. Να, και αυτό εδώ είναι η γειτονιά μου. Και αυτή εδώ είναι πάλι ένας κεντρικός δρόμος, συγγνώμη που γυρίζω γρήγορα, ένας κεντρικός δρόμος, τον οποίο οδηγεί στην πλατεία του ΖΕΤ που είχαμε βρει την άλλη φορά, νομίζω. Χωρίς να γνωρίζω τώρα λεπτομέρειες εκεί για την περιοχή, από την Grand Place, πόση ώρα είστε? Εξαρτάται το πώς το θέλετε. Με το μετρό είμαστε σε 10 λεπτά. Α, εντάξει, κοντά, με το μετρό. Είστε λοιπόν, είστε κοντά. Και όπως βλέπετε, ας πούμε, για την κάλυψη των μέσων μαζικής μεταφοράς, κάθε 2-3 λεπτά έχει και ένα τραμ. Το βλέπετε στο βάθος, δεν ξέρω, θα περάσει σε λίγο. Βλέπουμε και τις γραμμές του τραμ, είναι ένα μέσο. Τώρα κατεβαίνει το τραμ, θα το δείτε. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα το βράδυ, από ό,τι παρακολούθησα είναι μάλλον κάθε 4 και 5 λεπτά. Για να μην υπάρχει συνοστισμός για τους ανθρώπους που γυρίζουν στα σπίτια τους. Κύριε Αργυρόπουλε, τι σας λείπει από Ελλάδα? Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή την εικόνα των Βρυξελών το απόγευμα από την Ελλάδα. Αυτή την ώρα, τι θα σας έλειπε? Κοιτάξτε, η Ελλάδα ο καθένας τη βλέπει διαφορετικά και του αρέσει καλύτερα. Και το κλίμα και τον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή... Έχω 2 χρόνια να κατέβω Ελλάδα και δεν ξέρω αν έχει αλλάξει και η νοοτροπία του κόσμου. Εντάξει, η ψυχολογία κάπως έχει πέσει, ξέρετε, οι περιορισμοί αφήνουν το αποτύπωμά τους και στο ψυχολογικό τομέα. Έτσι. Όχι μόνο των Ελλήνων, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, κακά τα ψέματα. Κοιτάξτε το... νομίζω πως είναι το τραμ που καλάει, βλέπετε. Α, βλέπω. Μάλιστα, να και το τραμ. Σου μεταφέρει έτσι άλλο κλίμα λίγο το εξωτερικό. Είναι άλλο κλίμα, το εξωτερικό είναι άλλες εικόνες. Το άλλο είναι στο βάθος. Βλέπετε, κάθε 3 λεπτά έχει για να μην υπάρχει συνοστισμός. Για πείτε μας τώρα, εκεί οι Έλληνες των Βρυξελών οργανώνουν κάποιες εκδηλώσεις. Ξέρετε, η πανδημία μας τα πήγε λίγο πίσω. Το ξέρω αυτό, γιατί χθες το βράδυ είχαμε μία συζήτηση με, με τους άλλους που έχουμε, γιατί υπάρχουν 8 θεατρικές ομάδες εδώ πέρα, έτσι. Α, μάλιστα. Ναι, και κάθε χρόνο οργανώνουμε την γιορτή του θεάτρου που είναι 27 Μαρτίου και γι' αυτό λέγαμε. Φέτος και τι θα γίνει? Κάνουμε προϋποθέσεις. Όπως βλέπετε είναι 2 τραμ εδώ που διασταυρώνονται. Λοιπόν, κάνουμε προϋποθέσεις ότι αν σε περίπτωση πάνε καλά θα κάνουμε ξανά τη γιορτή. Μάλιστα, εμείς σας το ευχόμαστε να μεταφέρουμε και το κλίμα εκεί στο Μάρτιο εδώ μέσα από την εκπομπή μας
με το καλό, να επικοινωνήσετε και με τους κριτικούς. Χορηγούς δεν έχουμε, γιατί κάθε ομάδα είναι αυτόνομη και δεν χρειάζεται... βγαίνει, δηλαδή όταν εννοούμε ότι βγαίνει... Να επικοινωνήσετε με τους κριτικούς, με τους κριτικούς είπα, με τους κριτικούς. Εδώ... Οι Κρήτες έχουμε ένα πολύ καλό σύλλογο Κριτών εδώ πέρα. Κύριε Αργυρόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συζήτηση που είχαμε, για την εικόνα που μας μεταφέρατε. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εξαιρετικός και ο κύριος Αργυρόπουλος, Παρίσι, Βρυξέλλες, λοιπόν.